Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Θέμη Μπάκα, τον πρόεδρο του κτηματομεσιστικού δικτύου Real Estate, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το φαινόμενο ο νέοι, οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα οικονομικά, να παραμένουν στο παιδικό δωμάτιο. Έρευνα από το κτηματομεσιστικό δίκτυο Real Estate και Θέμης Μπάκας μαζί μας για τα περαιτέρω. Καλό απόγευμα, Θέμη. Καλό βήμα, τηλέμαχε. Τηλέμαχε, πλέον βλέπουμε ότι περίπου 7 στους 10 νέους διαμένουν στο παιδικό του δωμάτιο. Νέοι της λεγικής ομάδας από 18 στους 34 ετών, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Παράλληλα, θέλω να σας αναφέρω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με δική μας έρευνα, το 60-70% του εισοδήματος που στήριζε πλέον το κόστος στέγασης για έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος πραγματικά θέλει να μείνει μόνος του ή να κάνει το επόμενο βήμα της ζωής του. Βλέπουμε ότι οι τιμές, τηλέμαχε, στην ονοματική ήταν αυξημένες κατά 53% το 2017 και σήμερα, ενώ στην Πάτρα κατά 49,2%. Γενικά, τι είναι το κόστος στέγασης, είναι κάτι που προβληματίζει το σύνολο το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στη χώρα μας. Είναι κάτι που θα προβληματίσει και το 2023 και το 2024 και το 2025. Σε αυτό θα το λέω και θα αναφέρω ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή, ένα νέο ψάξει να βρει ένα σπίτι το οποίο είναι 50 με 60 τετραγωνικά μέτρα στο νομό Αττικής, πρέπει να γνωρίζει ότι περίπου 6 στα 10 κίνητρα του τιμού νομίζω μάλλον των 500 ευρώ. Παράλληλα, τη λέμε και η έρευνα τη Κιούση θα αναφέρει ότι η νέα τη ηλικιακή ομάδα από 18 συγγνώμη, έως και 21 ετών κατά 90% διαμένουν στο παιδικό του δωμάτιο. Δηλαδή 9 στους 10 νέους από 18 στους 21 ετών διαμένουν στο παιδικό του δωμάτιο. Τι λέμε και το κόστος εργασίας είναι σοβαρό θέμα. Για να μένουμε να δούμε να ξεκινήσει και όλο και το πρόγραμμα της κυβέρνησης, το πρόγραμμα Σπίτι μου και την κοινωνική αντιπαροχή. Γενικά τι λέμε και δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά το κόστος εργασίας. Το δούμε πλέον όλοι γύρω μας, το βλέπουμε πλέον όλοι και στους φίλους μας και στους συγγενείς μας, αλλά ακόμα και εμείς οι ίδιοι πλέον που βλέπουμε. Έτσι. Ότι μπαίνουν στη διαδικασία της ανανέωσης μισθωτηρίων συμβολέων το 2023 στα συμβόλαια του 2020, εκεί καταγράφουμε αυξητικές τάσεις τη λέμα και να ζουν ιδιοκτήτες ακόμα και 20-30% σε σχέση με την αρχική σύμβαση της μίσθωσης. Ευχαριστούμε πολύ τον Θέμη Μπάκα, τον πρόεδρο του κτηματομεσιστικού δικτύου Real Estate.